Καλό σας μεσημέρι. Επιστρέψαμε. Και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά σας παρουσιάζουμε, σας συστήνουμε ένα πλάσμα γεμάτο ενέργεια, γλυκύτατο με ένα χαμόγελο τεράστιο. Ελένη Καλαμάρη. Με δύο λαμπερά μάτια γεμάτη αισιοδοξία. Καλώς ήρθες. Καλό σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Από Έλενα Ελένη, λοιπόν. Mm-hmm. Ένα βιβλίο που στάθηκε αφορμή να σε γνωρίσουμε και να μας γεμίσεις πολύ, πολύ κουράγιο. Εύχομαι. Αυτό ήταν ο σκοπός μου. Και πολύ όρεξη για ζωή. Πόσο καιρό κυκλοφορεί το βιβλίο από τις εκδόσεις Σμυρνιωτάκη? Σμυρνιώτη. Στις 26 Νοεμβρίου βγήκε στα ράφια το βράδυ. Που κάναμε και την παρουσίαση. Και τι έγινε από εκεί και έπειτα? Έγινε ότι πριν κλείσουν δύο μήνες είμαστε ήδη στην τρίτη έκδοση. Και το έχει αγκαλιάσει πολύ ο κόσμος και χαίρομαι ιδιαίτερα. Γιατί δεν είναι ένα εύκολο βιβλίο. Mm-hmm. Όταν λέω εύκολο, εννοώ ότι δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά σε νεράιδες, σε μάγους, γιατί αυτά πουλάνε, και σε δράκους. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά στην πραγματική ζωή. Σε πράγματα που μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε. Δύσκολα, ζώρικα πράγματα. Mm-hmm. Μιλάς για την εμπειρία σου με τον καρκίνο. Ναι. Και μιλάς και για την εμπειρία σου με ανθρώπους που ήταν πιο δύσκολη σε σχέση με την αρρώστια σου. Μιλάω τελικά για το τι μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος όταν θα πέσει από τις δυσκολίες της ζωής. Mm. Γι' αυτό μιλώ. Αφορμή η δική μου ήταν ο καρκίνος. Σε κάποιον άλλο μπορεί να είναι το ότι έχασε τη δουλειά του. Σωστά. Σε κάποιον άλλο μπορεί να είναι ότι έχασε το σπίτι του. Σημασία δεν έχει ποια θα είναι η μορφή του χτυπήματος που θα σου έρθει. Σημασία έχει τι θα κάνεις εσύ όταν θα σου έρθει αυτό το χτύπημα. Θα πέσεις κάτω και θα κλαις ή θα σηκωθείς και θα παλέψεις για να ζήσεις. Γιατί εν τέλει πώς αλλιώς θα ζεις, μόνο κλαίγοντας? Εσύ τι παιδί ήσουν, να ήσουν αντιδραστικό, δυναμικό παιδί πάντα από τα πολύ τρυφερά σου χρόνια ή τις αντοχές και τα κουράγια που έχεις αναπτύξει? Τα κέρδισες μέσα από τις εμπειρίες που ζωής πάρεσε? Όλοι μας έχουμε μέσα μας και δύναμη και όλοι μας έχουμε μέσα μας και πάρα πολλά, πολλά, πολλά ελαττώματα, τα οποία έχω και εγώ όπως και όλος ο κόσμος. Σαν άνθρωπος ήμουν διαφορετική. Ήμουν πολύ γκρινιάρα, μιζέριαζα με το παραμικρό, έκλαιγα με το παραμικρό, θύμωνα με το παραμικρό. Μπορεί να έκλαιγα ολόκληρη την ημέρα, ας πούμε, επειδή λερώθηκε κουρτίνα και να τα έβαφα μαύρα και να στεναχωριόμουν και πάρα πολύ. Αλλά τη δύναμη σαν δύναμη μέσα μου την ανακάλυψα μετά την επίθεση του καρκίνου. Γιατί αποφάσισα να πάψω να κοιτάω γύρω μου και αποφάσισα να ξεκινήσω να κοιτάω μέσα μου. Για να βρω αυτό που κρύβεται μέσα μου. Ελένη, είσαι πάρα πολύ μικρή σε ηλικία. Έχω κλείσει τα 32. Είσαι μικρή. Δεν θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ μικρή, όταν κάποτε το μέσο όρος ηλικίας του ανθρώπου ήταν 40 ετών. Έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Εδώ και πολλούς αιώνες. Είσαι μια νέα γυναίκα και είσαι σε μια ηλικία που όλοι, οι περισσότεροι, ας πούμε, ονειρευόμαστε, θα μπούμε στην τρίτη δεκαετία της ζωής μας, ότι την διανύουμε αυτή. Στα φόρτα μας. Έχουμε, ας πούμε, δημιουργήσει οικογένεια, το ιδανικό είναι αυτό, έχουμε βάλει λεφτά στην άκρη και αρχίζουν τα ωραία μας, τα δημιουργικά μας. Εσύ μέχρι να φτάσεις εδώ έχεις περάσει πολλά ζόρια. Εντάξει, έχω περάσει ζόρια με την υγεία μου. Εσύ δεν έχεις περάσει ζόρια στη ζωή σου, Βραδριανή? Βρες, η Ελένη, μετά που διάβασα το βιβλίο από χθες, είπα δεν ξαναμιλάω. Είχα ένα συνάχη και λέω Χριστέ μου, δεν μπορώ, θα πεθάνω. Okay, εύχομαι αυτό να το κρατήσω όμως την πρώτη δυσκολία. Θα πρέπει να διαβάζω το βιβλίο σου κάθε μέρα. Εντάξει. Για να ξεξυπνάω λίγο. Κάποια στιγμή θα το απορροφήσεις, θα το αφομοιώσεις. Αυτό τι χαρίζει έναν άνθρωπο όταν κερδίζεις τη ζωή σου μέρα με τη μέρα? Σε κάνει αναγκαστικά πιο όριμο? Φυσικά. Νομίζουμε ότι η ζωή είναι δεδομένη. Ναι. Ότι εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα. Ότι όλα είναι μέχρι και την πόρτα του γείτονά μας. Δυστυχώς, όταν το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό και δεν εκτιμούμε αυτά που έχουμε, έρχεται η ζωή να μας χτυπήσει την πόρτα και να μας πει: Οκ, φύγαμε το γείτονα, ήρθαμε σε σένα τώρα. Για εμένα, σαν Ελένη πλέον, θεωρώ ότι πρέπει να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για ό,τι έχουμε. Ακόμα και για τον ήλιο που βλέπουμε το πρωί να ανατέλει. Διότι επειδή τον είδαμε να ανατέλει, δεν σημαίνει ότι θα τον δούμε και να δύσει. Οπότε πρέπει μέσα σε αυτές τις ώρες που ζούμε, γιατί αυτό που έχουμε μόνο είναι το τώρα. Το πριν από 5 λεπτά έφυγε. Το μετά από 5 λεπτά θα έρθει. Ακόμα όμως και όταν έρθει, θα είναι πάλι το τώρα. Οπότε πρέπει ό,τι έχουμε σκοπό να κάνουμε, να το κάνουμε τώρα. Να μην περιμένουμε να γίνει μετά, γιατί δεν ξέρουμε αν αυτό μετά θα το έχουμε. Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι εμείς για τον εαυτό μας. Ότι δεν έχουμε πληγώσει κάποιον, ότι δεν έχουμε εξαπατήσει κάποιον, ότι δεν έχουμε εξαπατήσει πρώτα απ' όλα τον ίδιο μας τον εαυτό. Για τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε, τα κάνουμε για τη γειτόνισσα. Τα κάνουμε για το Θεό Αθήνα. Για να μάθουμε. Δεν το κάνουμε για εμάς. Ελένη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας θα φάμε χαστούκια. Δεν αντιδράμε όμως όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εσύ αποφάσισες την κρίσιμη στιγμή αυτά που μέχρι τότε σε απασχολούσαν, τα μάτια των άλλων, η κουρτίνα και το Θεό Αθήνα, να πάψουν να σε απασχολούν, να είναι η προτεραιότητά σου, και στράφηκες στην Ελένη, στράφηκες μέσα σου. Και εκεί ανακάλυψες άλλες αντοχές, άλλες αξίες, άλλες δυνάμεις.
το κάνουν κάποιοι άνθρωποι όταν φάνε το χαστούκι από τη ζωή, κάποιοι άλλοι ίσως δεν παίρνουν το μάθημά τους. Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η διαδρομή, αν υπάρχει, για να ανακαλύψουμε την ουσία της ζωής? Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το θάνατο, τρία πράγματα μπορείς να κάνεις. Το πρώτο είναι να σηκώσεις τα χέρια ψηλά και να του πεις «αλλά πάρε με». Το δεύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να αρχίσεις να εκτηρείς, να απαιτείς από τον κόσμο να κάνει πράγματα για σένα γιατί θεωρείς τον εαυτό σου ως τον αδικημένο της ζωής και να γίνεις κακός, να γίνεις ζηλιάρης, να γίνεις θυμωμένος. Που είναι και το πιο εύκολο. Που είναι το πιο εύκολο και να σας ενημερώσω ότι το πρώτο τρίμηνο ήμουν και εγώ έτσι. Ναι. Γιατί να μην περάσω κι εγώ. Θυμωμένη. Πολύ. Θύμωνα με τους ανθρώπους που περπατούσαν. Λες και επειδή εγώ, ας πούμε, είχα μείνει ανάπηρη από τον καρκίνο, έφταιγαν όλοι οι υπόλοιποι. Το τρίτο πράγμα λοιπόν που κάνει κανείς είναι να ξεπεράσει όλα αυτά τα στάδια και να μην δει την οποιαδήποτε σφαλιάρα που είπαμε σαν τιμωρία, αλλά να την δει σαν ευκαιρία για μάθημα. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά πρώτα απ' όλα να ρίξει τον εγωισμό σου. Να δει τα λάθη που έχει κάνει και να πει δεν θέλω να κάνω άλλα. Ελένη, νομίζω ότι εσύ μέσα στην ατυχία σου στάθηκε και τυχερή, γιατί μία από τις φορές που σε χτύπησε ο καρκίνος, θα καταλάβει ο κόσμος αν διαβάσει το βιβλίο τι θέλω να πω, ήρθες αντιμέτωπη με το θάνατο αλλά και με τη ζωή. Γιατί είχε γεννηθεί ο γιος σου εκείνη τη στιγμή. Θέλεις οπότε να μας το περιγράψεις, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει να μας περιγράψεις ναι. Πώς πληροφορήθηκες ότι έχεις καρκίνο. Όταν γέννησα, πριν γεννήσω, γύρω στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης με 7ο, ξεκίνησε να πονάει το πόδι μου. Πήγαινα λοιπόν στο γυναικολόγο μου και πήγα και σε ορθοπαιδικούς, πήγα μέχρι και στο οστεοπαθητικό έφτασα να πάω. Και μου λέγαν όλοι ότι επειδή είναι μεγάλο το παιδί μέσα στην κοιλιά μου, μου είχε πιάσει κάποιο νεύρο, έχω πάθει οσφιαλγία. Διάγνωση δεν είχε γίνει από Όχι, κανένα. Καμία εξέταση δεν είχε γίνει. Μόνο τις αιματολογικές που έκανα κάθε μήνα και τον υπέρηχο στο παιδί μου. Όταν πλέον και όλοι περιμέναμε να γεννήσω για να ελευθερωθεί το νεύρο και να μπορώ να περπατήσω και εγώ κανονικά. Τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης έμεινα κλινήρης. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι για κανένα λόγο, ούτε καν για τις φυσικές μου ανάγκες. Από τον πόνο. Από τον πόνο. Δεν μπορούσα να πατήσω καν το πόδι μου το αριστερό. Και δεν μπορούσα να μείνω και σε καθιστή θέση γιατί πόναγε όλη η περιοχή της λεκάνης μου. Ναι. Και όταν γέννησα λοιπόν, περίμενα να σηκωθώ. Ήταν αδύνατον. Ήταν αδύνατον. Λίγες ώρες πριν γεννήσω, μάλιστα πάθα και αυτόματο κάταγμα. Πήγα να γυρίσω πλευρό και γύρισε όλος μου ο κορμός δεξιά και το πόδι μου έμεινε ευθεία. Μου κάναν λοιπόν μια ακτινογραφία. Τότε που δεν είχα πια παιδί, μπορούσα να πάρω για ακτινοβολία. Και είδαν λοιπόν ότι στα κόκαλά μου, στο αριστερό μέρος της λεκάνης και στο αριστερό μου μυρό ψηλά, ήταν ιδιάσπαρτος καρκίνος. Και είχε φάει το κόκαλο σε μεγάλη του έκταση. Το είπαν λοιπόν στο σύζυγό μου και στους συγγενείς του σύζυγου μου και με ανεβάσανε στην Αθήνα, με πήγανε στην Αθήνα για να κάνω εξετάσεις, γιατί εγώ ζούσα στην επαρχία. Μέσα στις εξετάσεις λοιπόν, μετά από κάποιες εξετάσεις μιας εβδομάδας, φάνηκε, ανακαλύψανε ότι ο καρκίνος προέρχεται από το μαστό. Κάναμε λοιπόν βιοψία και το περίεργο είναι ότι και πριν μείνω έγκυος και τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης μου, επειδή είχα ένα πόνο στο δεξί πράτσο, έκανα έναν υπέρηχο και στους μαστούς και ήταν πεντακάθαρη. Κάνουμε λοιπόν τη βιοψία και το αποτέλεσμα της βιοψίας έδειξε ότι το τέταρτο με έκτο μήνα, κάπου εκεί, ξεκινάει το στήθος της υποψήφιας μαμάς να παράγει γάλα. Για να γίνει αυτό, ενώνονται δύο ορμόνες, τα εστρογόνα με την προγεστερόνη μας. Αλλά επειδή δεν αρκεί αυτή η προλακτίνη, η προλακτίνη παράγει η υπόφυση. Και επειδή δεν αρκεί, ενώνονται τα εστρογόνα με την προγεστερόνη. Εκείνη τη στιγμή, ένα κύτταρο δικό μου εστρογονικό τρελάθηκε και γίνει καρκινικό. Αυτό έγινε. Είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά δεν είναι αδύνατον. Ήδη στην Ελλάδα έχουμε απίστευτη έξαρση σε καρκίνους μέσα σε εγκυμοσύνες. Και επειδή τρεφότανε από τα ιστρογόνα, είχε ραγδαία ανάπτυξη και πήγε μετάσταση, έδωσε μετάσταση στα κόκαλα. Και έτσι μου δώσανε 3 μήνες με 6 ζωής. Και ήμουν 11 ημερών λεχόνα. Τι ένιωσες? Κενό. Πιο χαρούμενη στιγμή κενό, τη ζωή σου. Κενό. Απόλυτο έχουν κενό. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια από τότε. Καλά, ναι, έχουν περάσει 3,5 χρόνια και μου λένε ότι ο θάνατος δεν είναι πλέον προοπτική, τουλάχιστον για όσο κάνω εξετάσεις και βγαίνουν καθαρές. Ναι. Με το παιδί σου. Με το παιδί μου. Με το γιο σου. Άμα αυτά δεν είναι η ευτυχία στη ζωή, τι είναι? Σου ήταν αφορμή να. Η μοναδική αιτία ήταν. Η μοναδική αιτία. Να πεις ότι θα ζήσω και εγώ θα πάω. Εγώ τι άλλο είχα να κάνω? Είχα γνωρίσει την απόλυτη ευτυχία στο θέμα των επαγγελματικών, είχα γνωρίσει την απόλυτη ευτυχία στον έρωτα και είχα γίνει και μαμά. Τι άλλο μένει σε έναν άνθρωπο να κάνει? Να ζήσει το παιδί του. Να μεγαλώσει το παιδί του. Γιατί όσο καλή και αν είναι μια επόμενη γυναίκα που θα αναλάβει να μεγαλώσει το παιδί, αν η μαμά δεν υπάρχει, όσο και να το αγαπάει, δεν είναι μαμά του. Κάποια στιγμή μπορεί να πεβδίσει. Αυτό είναι λάθος. Γιατί υπάρχουν μαμάδες που υιοθετούν παιδιά
η δική μου άποψη είναι λάθος, γιατί σας λέω ότι υπάρχουν μαμάδες που υιοθετούν παιδιά και τα αγαπάνε περισσότερο από κάποιες μαμάδες που έχουν γεννήσει κάποια δικά τους παιδιά. Mm-hmm. Όμως το δικό μου μυαλό τότε φάνταζε σαν ένα απίστευτο κακό, ας πούμε, να έχει ο γιος μου μητριά. Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό δεν είναι. Αλλά στα δικά μου μάτια φάνταζε απίστευτα κακό. Και ήταν ο λόγος που με έκανε να παλέψω για να είμαι δίπλα στο παιδί μου. Ευτυχώς που το δεις έτσι. Πίστευες ότι είχες τα κότσια, τη δύναμη και την αντοχή? Όχι. Μια αρρώστια που δεν τολμάμε στην Ελλάδα να πούμε το όνομά της. Αχ, ναι, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Στην Κρήτη λέμε το κακό. Ναι, στην Ελλάδα λέμε το κακό, λέμε τον εξορκισμένο, στην Αθήνα πάνω λέμε τον έξω από εδώ. Οι περισσότεροι ασθενείς και οι συγγενείς τους παραλύουν, ναι, στο όνομα του καρκίνου. Ναι, αρρώστησε η Ελένη, τι έπαθε, τον κακό. Πιο κακό, ρε παιδιά. Δηλαδή, να σας ρωτήσω κάτι. Το γνωρίζετε ότι οι γιατροί μεταξύ τους δεν θεωρούν πάρα την νόσο τον καρκίνο, αλλά θεωρούν τις καρδιακές ασθένειες? Γιατί στην καρδιά μας σου έρθει, πας μια και έξω. Δεν έχεις καν το δικαίωμα και το χρόνο να το παλέψεις. Ενώ στον καρκίνο έχεις το χρόνο να το παλέψεις και είναι καρκίνος. Δεν είναι κάτι τραγικό. Τραγικό τον κάνουμε εμείς από το φόβο μας. Σας φαίνομαι σαν καταραμένη. Επάρατος σημαίνει καταραμένος. Δεν νομίζω ότι ο καρκίνος είναι καταραμένη νόσο. Ελένη, να σου πω τώρα, απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο εμένα που όταν ακούω αυτή τη λέξη λυγίζουν τα πόδια μου. Ευτυχώς δεν έχω αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Θέλεις να πεις λίγο στον αέρα αυτό που σου έλεγα πριν, που μου έλεγες πριν για το βιβλίο? Το πήρα χθες το βιβλίο στα χέρια μου και έλεγα: δεν θέλω να το διαβάσω. Φοβάμαι. Φοβάμαι αυτά που θα δω, φοβάμαι αυτά που θα νιώσω διαβάζοντας για μία νέα γυναίκα, μία μαμά. Γιατί έγινα και εγώ προσφάτως μαμά και καταλαβαίνεις πώς είναι ο συναισθηματικός κόσμος. Απόλυτα, να σου ζήσει το μωρό. Ευχαριστώ. Και φοβόμουν, ας πούμε, και τώρα το λέω και να τριχιάσω, φοβόμουν πάρα πολύ να διαβάσω το βιβλίο. Και τελικά, ξεκινώντας να το διαβάσω, αντιλήφθηκα ότι εγώ δεν έχω κάτι να φοβάμαι. Και ότι ήταν σαν να σε είχα δίπλα μου και να μου έλεγες την ιστορία της ζωής σου μέχρι τώρα. Ήταν πολύ απλό τελικά. Και καθόλου... Και μόνο αισιόδοξα συναισθήματα μου. Καθόλου μελαγχολικό. Καθόλου. Αυτό έχουν πάθει δηλαδή, όσοι έπιασαν αυτό το εξαιρετικό βιβλίο στα χέρια τους. Η Ανδριάννη μέσα σε λίγες ώρες με πυρετό έφτασε σχεδόν στη μέση. Έχει διαβάσει 270 σελίδες. Αυτά που διάβαζα να μην ήταν εξαίρεστο του μυαλού μου, από κύμα της φαντασίας μου. Και τι μηνύματα παίρνεις από ανθρώπους που για τον Α ή τον Β λόγο έχουν μια εμπλοκή με τον καρκίνο? Ή με ανθρώπους όπως οι περισσότεροι που φοβούνται ακόμα και τη λέξη καρκίνος και με προκατάληψη ίσως πάρουν το βιβλίο σου στα χέρια τους και μετά που το ξεφυλίσουν, γιατί είναι μια ιστορία που δεν σε αφήνει το βιβλίο να τα αφήσει από τα χέρια σου, τι σου καταθέτουν? Γιατί μέσα εδώ έχεις βάλει την αλήθεια της ζωής σου. Ναι. Τι σου λένε? Οι άνθρωποι είμαστε πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας. Άρα και τα συναισθήματα που μαζεύουμε από διάφορες εμπειρίες είναι διαφορετικά. Οι περισσότεροι μου λένε ότι σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί είδαμε ότι μπορούμε να έχουμε δύναμη, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να μην φοβόμαστε. Εμένα αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το έχω μέσα μου πολύ έντονα, μου στέλνει λοιπόν στο site μου ένα κοριτσάκι 15 χρονών μήνυμα. Μου λέει: καλησπέρα, με λένε Ελένη θα πω, και η μαμά μου έχει καρκίνο. Έχει καρκίνο στο στήθος. Και ενώ είναι πολύ μαζεμένη η νόσος, φοβάται πάρα πολύ. Μάζεψα, λέει, όλη τη βδομάδα το χαρτζιλίκι μου και πήγα, λέει, σήμερα ήταν Παρασκευή και πήρα το βιβλίο σου και της το έκανα δώρο, να το διαβάσει. Με το που το βλέπει, βουρκώνει και το γυρνάει από την ανάπονη. Δεν ήθελε να βλέπει, λέει, καν το εξώφυλλο, γιατί εκείνη δεν βγάζει την περούκα ακόμα και όταν κοιμάται. Με το ζόρι την έπεισα να το αγγίξει. Δεν το είχε, λέει, ανοίξει ποτέ. Περνάει, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα το βράδυ, αφού, λέει, τελειώνει το νησί, κάθομαι, λέει, και της διαβάζω ένα απόσπασμα. Και της μαμά, κοίτα τη, χωρίς να βλέπω ότι είναι από το βιβλίο. Και της τράβηξε την προσοχή. Σε μια μισή μέρα είχε τελειώσει η μαμά το βιβλίο και μου ζήτησε αν μπορώ να μιλήσω με τη μαμά της. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: θα σου πω ότι κοιμήθηκα εχθές το βράδυ χωρίς περούκα. Για μένα αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί όταν ένας άνθρωπος φοβάται την ίδια του την εμφάνιση, πώς θα μπορέσει να πει ότι θα παλέψω για την ίδια μου τη ζωή, όταν φοβάται να κοιτάξει τον καθρέφτη?